Πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας για τις πολιτικές εξελίξεις, προτείνω να δούμε το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και μετά θα δούμε και τα τελευταία νέα που υπάρχουν, τις τελευταίες πληροφορίες από τη Βουλή. Η έκτη δόση μπορεί να πληρωθεί μόνο εάν η Ελλάδα κυρώσει το σύνολο των αποφάσεων της 27ης Οκτωβρίου. Η Ελλάδα θέλει να παραμείνει στην Ευρωζώνη ή όχι? Εμείς ευχόμαστε ότι το θέλει. Το ευχόμαστε από βάθος καρδίας και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταστεί δυνατό αυτό. Το δημοψήφισμα στην ουσία του θα είναι πάνω απ' όλα και το ερώτημα. Η Ελλάδα θέλει να παραμείνει στην Ευρωζώνη, ναι ή όχι? Ενημέρωσα λοιπόν τους εταίρους μου ότι έχοντας διαβουλευτεί με το Υπουργικό Συμβούλιο στην Ελλάδα πως θα μπορέσουμε να διεξαγάγουμε αυτό το δημοψήφισμα το ταχύτερο δυνατό και πιστεύουμε πως μπορούμε να έχουμε το δημοψήφισμα πιθανόν στις 4 Δεκεμβρίου. Η θέση της Ελλάδας μέσα στο ευρώ είναι μια ιστορική κατάκτηση της χώρας που δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση. Το κεκτημένο αυτό του ελληνικού λαού δεν μπορεί να εξαρτηθεί από τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Το θέμα να μπει δημοψήφισμα με θέμα την παραμονή ή όχι στο ευρώ είναι απολύτως ανεπίκαιρο. Να ανακαλέσει ο Πρωθυπουργός την απόφασή του για το δημοψήφισμα. Θεωρώ ότι το δημοψήφισμα ως δημοκρατική διαδικασία μπορεί να αποσυμπιέσει το πολιτικό κλίμα, μπορεί να δώσει τις δυνατότητες στον ελληνικό λαό. Να συγκροτηθεί άμεσα, με πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, με στόχο τη διασφάλιση της συμφωνίας της 26ης-27ης Οκτωβρίου και μετά να προκηρυχθούν άμεσα εκλογές. Σας καλώ την ίστατη στιγμή να μην οδηγήσετε τη χώρα σε αυτό το δρόμο και να διασφαλίσετε τη συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου ανακαλώντας την απόφασή σας για διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Ο κ. Παπανδρέου οφείλει να δρομολογήσει τις διαδικασίες που προβλέπει το Σύνταγμα και οι καταστατικές αρχές του κινήματός μας για ομαλές πολιτικές εξελίξεις. Συνιστά πλέον παρελθόν. Δεν πρόκειται να συνενέσω στη διενέργεια δημοψηφίσματος. Δεν θα δώσω ψήφο εμπιστοσύνη στην πορεία καταστροφής της χώρας μου. Υπάρχει θέμα αξιοπιστίας του Πρωθυπουργού που εκπροσωπεί τη χώρα. Ένα σχήμα εθνικής σωτηρίας με άμεσο στόχο την εξασφάλιση της έκτης δόσης. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να παίζουμε το τρενάκι του τρόμου για το ελληνικό ζήτημα επαόριστον. Είμαστε προετοιμασμένοι να βγει η Ελλάδα από το ευρώ. Ο κ. Παπανδρέου την αποτυχία του την μετατρέπει σε ένα διαρκή εκβιασμό και προς την κοινοβουλευτική του ομάδα και προς την κοινωνία και τώρα τελευταία προς την Ευρώπη. But here at the G20 we're going to have to flesh out more of the details about... Στο G20 θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε τις λεπτομέρειες του σχεδίου, ώστε να εφαρμοστεί πλήρως και αποφασιστικά. Συζητήσαμε επίσης την κατάσταση στην Ελλάδα και πώς θα συμβάλλουμε στην επίλυση της κρίσης. Προχθές το Υπουργικό Συμβούλιο, με όση ένταση διαθέτω, είπα πως όχι. Πως αυτό οδηγεί τη χώρα στην καταστροφή. Δυστυχώς δεν ακούστηκα. Δεν εισακούστηκα ούτε εγώ ούτε άλλοι συνάδελφοι που υποστηρίζαμε την ίδια άποψη. Σημασία έχει τώρα να σώσουμε ό,τι σώζεται. Έχουμε την ευθύνη να διατηρήσουμε την ενότητα όχι των παρατάξεων και των κομμάτων μας. Την ενότητα του ελληνικού λαού. Και αυτό θα το κάνουμε όλοι με υψηλό αίσθημα ευθύνης και με όποια θυσία χρειαστεί. Εγώ είμαι αυτός που θα πάρει με υπεύθυνο τρόπο τις αποφάσεις. Και γνωρίζω θα είναι υπεύθυνος αποφάσεις. Δεν μιλάμε για συνεργασία απλώς για να μοιράσουμε θόκους ή καρέκλες. Έχουμε πολύ συγκεκριμένους στόχους να εφαρμόσουμε ένα ευεργετικό ιστορικό επιχείρημα, εγχείρημα και απόφαση αυτό της Οκτωβρίου, της 26ης Οκτωβρίου και πάνω σε αυτή τη βάση να προχωρήσουμε σε όποιες δυνατές συγκλήσεις.
διαφαίνεται πλέον σοβαρά το παράθυρο μιας συνένεσης που έστω και αργά, έστω υπό όρους, μπορεί να αλλάξει το κλίμα μέσα στο οποίο θα εφαρμοστούν και θα ψηφιστούν οι αποφάσεις της 26 Οκτωβρίου. Του είπα όταν με πήρε να παραιτηθεί ώστε να γίνει μια προσωρινή μεταβατική κυβέρνηση που θα φέρει άμεσα ομαλότητα και εκλογές. Αλλά εκείνος δεν παραιτείται. Και μας ζητάει τώρα να συνδιαμορφώσουμε και καινούργια μέτρα, όχι της Δανειακής Σύμβασης, τα μέτρα. Όχι, κύριε Παπανδρέου. Να παραιτηθείτε να γίνουν εκλογές, να δώσει ο ελληνικός λαός τη δύναμη στο νέο πρωθυπουργό. Πρέπει να καθίσουμε να τα συζητήσουμε. Δεν απέκλεισα κανένα θέμα από τη συζήτηση. Θέλω να είμαι πολύ καθαρός και πολύ ειλικρινής. Ούτε τη δική μου θέση. Και δεν είμαι γανιζωμένος σε καμία καρέκλα. Αν δεν υπάρξουν αμέσως κινήσεις προς την κατεύθυνση της δημιουργίας κυβέρνησης εθνικής ενότητας, δεν θα έχω σχέση με αυτές τις πολιτικές διεργασίες, ούτε θέση μέσα σε αυτές. La seule question qui était importante, si vous voulez faire un référendum, c'est l'appartenance de la Grèce à l'euro. Et je crois que ce message est très bien passé. Et c'est un message d'amitié à l'endroit du peuple grec. Et c'est un message que nous avons tenu à adresser à l'opposition comme à la majorité en Grèce. And although the actions of Papandreou and the referendum issue over the last couple of days, I think, got a lot of people nervous, the truth is that the general approach, which involved a voluntary reduction on the part of those who hold Greece's debt, you know, reducing the obligations of the Greek government, Greece continuing with reforms and structural change, that's the right recipe. It just has to be carried out. And I was encouraged by the fact that despite all the turmoil in Greece, even the opposition leader in Greece indicated that it's important to move forward on the proposal. Έχουν λοιπόν ανατραπεί τα δεδομένα πάνω στα οποία είχα βασίσει τις αποφάσεις μου, οι οποίες ήταν οριστικές με τα δεδομένα εκείνα. Πράγμα το οποίο πρέπει να συνεκτιμήσω στις επόμενες ώρες, καθώς όλα είναι ακόμα ρευστά. Η αποψινή ψηφοφορία δεν έχει το χαρακτήρα που κάποιοι θέλησαν να τις δώσουν στην αρχή της εβδομάδας. Δεν είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Είναι ψήφος εντολής για το σχηματισμό άμεσα κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας. Ζητώ λοιπόν την ψήφο εμπιστοσύνης απόψε ώστε να διασφαλιστεί αυτή η ομαλή πορεία του τόπου. Μια πορεία χωρίς κανένα κενό εξουσίας. Χωρίς να συρθούμε σε εκλογές. Έχω ήδη επικοινωνήσει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αύριο θα τον επισκεφθώ, αμέσως μετά δηλαδή την ψήφο εμπιστοσύνης, για να τον ενημερώσω για τις προθέσεις μου να προχωρήσω σε διαβουλεύσεις με τα κόμματα, με όλα τα κόμματα, για το σχηματισμό μιας κυβέρνησης ευρύτατης συνεργασίας. Να προχωρήσουμε σε κυβέρνηση ευρύτατης συνεργασίας και να συμφωνήσουμε από κοινού στόχους, χρονοδιάγραμμα και πρόσωπα. Να συμφωνήσουμε από κοινού για την σύνθεση, ακόμα και για τον επικεφαλής αυτής της κυβέρνησης. Πρέπει να μπει τέρμα στον εκβιασμό ότι όλες αυτές οι θυσίες και ενδεχομένως και οι προσωπικές σας γίνονται για την 6η και 7η δόση. Τέρμα στους εκβιασμούς. Δεν θα περάσουν οι εκβιασμοί. Η Ελλάδα θα βγει από το βάλτο εάν υπάρχει πράγματι μια δυνατή κυβέρνηση από την οποία δεν θα μπορεί να απουσιάσει η Νέα Δημοκρατία. Είτε την πείτε οικουμενική, είτε την πείτε μεταβατική, είτε την πείτε εκτάκτου ανάγκης, είτε την πείτε εθνικής ενότητας, θα είναι μια κυβέρνηση που θα στερείται λαϊκής νομιμοποίησης. Οι μάσκες έπεσαν. Ο κύριος Παπανδρέου απέρριψε το σύνολο της πρότασής μας. Οι ευθύνες που επομίζεται
είναι τεράστιες. Μόνη λύση, οι εκλογές. Έχω την τιμή να ανακοινώσω στο σώμα το αποτέλεσμα της διεξαχθήσεις ονομαστικής ψηφοφορίας για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Ψήφισαν συνολικά 298 βουλευτές. Έδωσαν στην κυβέρνηση ψήφο εμπιστοσύνης 153 βουλευτές. Αρνήθηκαν ψήφο 145 βουλευτές. Πρόεδρε, όπως ξέρετε, θέση του κυβέρνησης. Ο δικός μου στόχος, ο άμεσος, είναι να κάνω ό,τι μπορώ για να δημιουργήσω μια ευρύτερη κυβέρνηση συνεργασίας, όπως και δεσμεύτηκε αυτές το βράδυ. Όπως είπα και στην Βουλή, εγώ δεν είμαι κολλημένος σε καμία θέση προσωπικά. Θα κάνω ό,τι μπορώ για αυτή την προσπάθεια. Και αυτή η συνεργασία είναι απαραίτητη για τη χώρα. Χθες η κυβέρνηση πήρε ψήφο εμπιστοσύνης. Σήμερα ήρθα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να συζητήσω και να τον ενημερώσω για την πρόθεσή μου να συμβάλλω καθοριστικά στην δημιουργία μιας κυβέρνησης ευρύτατης συνεργασίας, μια κυβέρνηση που θα έχει ως βασικό στόχο την ψήφιση νομοσχεδίων και την εφαρμογή των όποιων βημάτων χρειάζονται που απορρέουν από τις ιστορικές αποφάσεις της 26ης Οκτωβρίου. Η απόφαση αυτή της 26ης Οκτωβρίου και η εφαρμογή όσων βημάτων απορρέουν από αυτήν είναι προϋπόθεση για την παραμονή μας στο ευρώ. Είναι τόσο σημαντικές οι στιγμές. Για την δημιουργία ακριβώς αυτής της ευρύτατης συνεργασίας, το σύντομο επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν οι απαραίτητες διεργασίες και επαφές. Κατά αυτόν, όλα μπορούν να γίνουν, ακόμα και τα πιο τείχοδιοκτικά, εκτός από ένα, εκλογές. Εμείς ζητάμε πλέον μόνο ένα πράγμα. Στροφή στην ομαλότητα, εκλογές. Για να σταθεροποιήσουμε τη χώρα, να αποκαταστήσουμε την εικόνα της και να οδηγηθούμε όσο πιο γρήγορα έξω από αυτόν τον εφιάλτη. Για να έρθουμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά, γιατί πρόκειται να γίνουν τις επόμενες ώρες, όχι τα επόμενα 24 ώρα. Είναι μαζί μας στο στούντιο η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλώς ήρθατε, κυρία Γιαννακοπούλου. Ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας, κύριε Κουμουτσάκο. Και βεβαίως έχουμε και τον Άρη Πορτοσάλτε. Καλησπέρα. Γεια σου, Άρη. Κυρία Γιαννακοπούλου, για να αρχίσουμε από την κυρία της συντροφιάς μας, της αποψινής. Έχουμε φτάσει πλέον σε ένα οριακό σημείο και ο κόσμος παρακολουθεί με αγωνία τις ηγεσίες των δύο κομμάτων να μην μπορούν να βρουν μία λύση, είτε για την έκτη δόση, είτε για το δεύτερο πακέτο, να μην μπορούν να βρουν μία λύση για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Βρισκόμαστε ακόμη ούτως ή άλλως σε διεργασίες και όλοι νομίζω ότι αγωνιούμε και ελπίζουμε πραγματικά τελικά να υπάρξει ένα αίσιο τέλος. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι χθες το βράδυ ο εκλεγμένος πρωθυπουργός της χώρας, ο Γιώργος Παπανδρέου, πήρε μια πολύ γενναία απόφαση. Και νομίζω ότι δείχνει ότι έχει πλήρη συνέστηση του σε τι κατάσταση βρίσκεται η χώρα, όπως επίσης και ότι αναλαμβάνει πλήρως τις ευθύνες του. Και πιστέψτε με, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, η πολύπαθη αυτή πραγματικά κοινοβουλευτική ομάδα, χθες με την ψήφο εμπιστοσύνης που έδωσε στην κυβέρνηση, έδωσε και ένα πολύ μεγάλο
μήνυμα σταθερότητας, πολιτικής σταθερότητας της χώρας μας, στους εταίρους μας, στους δανειστές μας, σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και στον ελληνικό λαό, προπάντων στον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο ζητούμενο είναι πώς θα μπορέσει το πολιτικό σύστημα, οι πολιτικές ηγεσίες, όλες οι πολιτικές ηγεσίες και βεβαίως και κατά κύριο λόγο οι πολιτικές ηγεσίες των δύο μεγάλων κομμάτων θα μπορέσουν να κάνουν την υπέρβασή τους. Γιατί οι καιροί είναι τέτοιοι που πραγματικά χρειάζεται να κάνουμε όλη την προσωπική μας υπέρβαση για τη σωτηρία της χώρας. Βρισκόμαστε στον κρεμό, κύριε Μάρη. Πώς μπορεί να πάρω και ένα σχόλιο από τον κύριο Κουμτσάκο, Άρη Πορτοσάλτε, και αμέσως μετά έρχομαι να δούμε πώς μπορεί, θα μας πείτε με εσάς, να βρεθεί η διέξοδος. Κύριε Κουμτσάκο, έτσι επικαλούμε και, και το ότι περιατέσατε στην εξωτερική, στη διπλωματία της χώρας, για να σας ρωτήσω σχετικά με τις τελευταίες ανακοινώσεις των δύο κομμάτων, εάν σηματοδοτούν μια σύγκληση, να βρεθεί ένας κοινός τόπος τέλος πάντων. Θα σας πω, κύριε Μάλη, η επικίνδυνα επιπόλαιη επιλογή για το δημοψήφισμα οδήγησε τη χώρα στις Κάνες σε μια τραγωδία και από την αρχαιοελληνική της, αν θέλετε, διάσταση. Αυτή η τραγωδία χρειάζεται νέμεση και κάθαρση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αυτή η νέμεση και αυτή η κάθαρση δεν έχουν επέλθει ακόμα. Βρισκόμαστε στη διαδικασία προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή την διαδικασία, ειλικρινά πιστεύω, ότι την άνοιξε και την ξεκίνησε αυτή η διαδικασία προς την έμεση και την κάθαρση για να μπορέσει η χώρα να προχωρήσει. Ειλικρινά πιστεύω ότι την άνοιξε η πρόταση Σαμαρά, που είναι μια πρόταση που έκανε το μεγάλο βήμα για να βρεθεί η όλη διαδικασία στη μέση του δρόμου. Από την πλευρά της κυβέρνησης έχουμε από εδώ και 48 ή και περισσότερες ώρες μικρά διστακτικά βήματα. Βήματα γκρίζα και δυσερμήνευτα. Επομένως, εκεί βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία και νομίζω ότι αυτό που πλέον πρέπει να περιμένει κανείς είναι μια πραγματικά ρεαλιστική κίνηση από πλευράς κυβερνήσεως, ρεαλιστικές προς τι. Αποκατάσταση ενός πλαισίου νομιμοποίησης, ώστε η χώρα, επειδή έχει βρεθεί σε ένα διαπραγματευτικό ναδύρ μετά τις Κάνες, mm-hmm. να μπορέσει να σταθεί, να βελτιώσει αυτή τη δυνατότητα για να πάει στις συνομιλίες και τις διαβουλεύσεις που θα εξειδικεύσουν τη συμφωνία πλαίσιο της 28ης Οκτωβρίου. Mm-hmm. Εκεί βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε λοιπόν στη διαδικασία προς την έμεση, που σημαίνει αποκατάσταση της ηρεμίας. Mm-hmm. Ναι, Άρη. Με μια παρατήρηση θα απευθύνω ένα ερώτημα που και στην κυρία Γιαννακοπούλου και στον κύριο Κουμουτσάκο. Πράγματι λοιπόν έγινε μια πολύ μεγάλη κίνηση γενναία από τον κύριο Σαμαρά. Να δεχτούμε λοιπόν ότι έγινε και άλλη μια γενναία κίνηση από τον κύριο Παπανδρέου. Η κάθαρση, κύριε Κουμουτσάκο, είναι η δηλωμένη παρέτηση τώρα του κυρίου Παπανδρέου? Κύριε Πρωτοσάλτη, θα σας απαντήσω ευθέως. Και έτσι θα το καθάρουμε το πράγμα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, μετά τις Κάνες, που είναι μια πραγματικά κομβικής ιστορικής σημασίας στιγμή, δεν έχει επέλθει ακόμα ο πλήρης καταλογισμός της ευθύνης εκείνης της βραδιάς. Όταν θα επέλθει, νομίζω ότι θα λύσει όλες τις διαδικασίες. Αυτό τι είναι, κύριε Κουμουτσάκο, να δηλώσει τώρα ο κύριος Παπανδρέου ότι έχει παραιτηθεί? Κοιτάξτε, δεν μπαίνω σε αυτές τις μηχανιστικές, ας πούμε, διαδικασίες. Ναι, αλλά θέτεται ένα θέμα είναι νεμέσεως και κάθαρσης. Ναι. Πρακτικά πώς. Το θέμα είναι να υπάρξει καθαρά μια διαδικασία που θα μπορέσει να οδηγήσει σε μια ρεαλιστική έξοδο. Αυτή η διαδικασία, εγγυητής αυτής της διαδικασίας, μπορεί να είναι μόνο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κυρία Γιαννακοπούλα, έχει παραιτηθεί για σας ο κύριος Παπανδρέου ή όχι? Κύριε Πορτοσάλτε, καταρχάς επιτρέψτε μου να απαντήσω σε κάτι που είπε ο κύριος Κουμουτσάκος. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή, που δεν είμαστε ένα βήμα πριν από τον κρεμό, βρισκόμαστε μέσα στον κρεμό και κρατιόμαστε ως χώρα που ένα κλαδί και δεν δραματοποιώ τις καταστάσεις. Είναι έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η ώρα λοιπόν να κάνουμε πλειοδοσία ευθυνών. Φταίει κάποιος λιγότερο ή φταίει κάποιος περισσότερο ή ποιος φταίει ή τέλος πάντων ποιος είναι πιο γενναίος από ποιον. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι πάρθηκε μια πολύ γενναία και πολύ σημαντική απόφαση από τον Γιώργο Παπανδρέου, η οποία πυροδοτεί εξελίξεις. Με τον τρόπο με τον οποίο έγινε, νομίζω ότι τηρούνται όλες οι συντεταγμένες εκείνες διαδικασίες. Δεν υπάρχει κενό εξουσίας αυτή τη στιγμή, ένα κενό το οποίο θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο, και εν τέλει
οι εξελίξεις αυτή τη στιγμή είναι ραγδαίες. Γίνονται τρομερές διεργασίες. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει. Εγώ πιστεύω ότι ναι, θα παραιτηθεί ο κύριος Παπανδρέου. Αλλά νομίζω ότι βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Και το δάσος είναι πώς ουσιαστικά θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτήν την κυβέρνηση εθνικής ευθύνης συνεργασίας. Πείτε την όπως θέλετε. Αλλά πώς εν τέλει θα μπορέσουμε ουσιαστικά να συνεργαστούμε. Να συνεργαστούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου μας και κατά κύριο λόγο τα δύο μεγάλα κόμματα. Τα δύο κόμματα εξουσίας. Αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό απ' όλα. Μην δηλαδή με το θέμα της παραίτησης έτσι βλέπουμε μόνο το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Θα γίνει και αυτό. Να δούμε, να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Επειδή είναι μιλάμε πολύ για συνεννόηση, κάτι, επειδή κάνουμε και ρεπορτάζ, Άρη, υπάρχει διάβλος επικοινωνίας εκτός από τις ανακοινώσεις που εκδίδουν τα δύο κόμματα? Υπάρχει κάποιος διάβλος επικοινωνίας, κύριε Κουμουτσάκη? Κύριε Μάλη, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν υπάρχει αυτό το διάβλος. Όχι των πολιτικών αρχηγών, αλλά μεταξύ κάποιων στελεχών των δύο κομμάτων. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάει κανένας από τον Πασόκ με κανέναν από τη Νέα Δημοκρατία. Μιλάνε μέσω των ανακοινώσεων τους μόνο. Ειλικρινά, επειδή οι στιγμές είναι ιστορικές και κυοφορούν εξελίξεις αναμφισβήτητα, θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε για τους μόνους διάβλους που μπορούν αυθεντικά και με κύρος να βοηθήσουν αυτή τη διαδικασία προς την κάθαρση και την έμεση που σας είπα. Και αυτοί οι διάβλοι, και αυτός ο διάβλος, δεν μπορεί να είναι άλλος και ως εγγύηση, αν θέλετε, πρόεδρος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όσον αφορά τον καταλογισμό ευθυνών, ήμουν πολύ προσεκτικός στο λόγο μου. Θα γίνει και αυτό πάντως. Κάποια ήμουν στιγμή σίγουρα θα γίνει, αλλά δεν ξέρω αν είναι τώρα η ώρα. Ήμουν πολύ προσεκτικός στο λόγο μου αυτές τις ώρες, αλλά δεν μπορεί κανείς να μη δει αντικειμενικά ότι το σοκ των κανόν ακόμα δεν έχει απορροφηθεί ούτε από το σύστημα, το πολιτικό, ούτε σε επίπεδο ηγεσιών, ούτε σε επίπεδο διαδικασιών. Πρέπει να τελειώσουμε, πρέπει να απορροφηθεί αυτό το σοκ για να απελευθερώσει διαδικασίες. Πραγματικά συμφωνώ, όμως, κύριε Κουμουτσάκο, συμφωνώ με την διαπίστωσή σας ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή. Η χώρα πραγματικά βρίσκεται σε μια κρίσιμη στιγμή, ιστορική στιγμή, και δεν μπορεί να διακυβευτεί τίποτα όσον αφορά την ευρωπαϊκή της πορεία. Θέλω να πάμε σε διαφημίσεις. Έρχομαστε με εσάς, κύριε Γιάννη Κουπούλα, αμέσως μετά τις διαφημίσεις.